Συνέντευξη τύπου με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου της τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στο Θεατράκι Σκάλας παραχώρησε η Λούκα Κατσέλη. Το βιβλίο της «Δίνες και ευθύνες, βιώματα και ερμηνείες στην εποχή των μνημονίων» θα παρουσιάσει την προσεχή Δευτέρα στις 7.30 στο Θεατράκι της Σκάλας η Λούκα Κατσέλη σε μια εκδήλωση που διοργανώνουν το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη και τη Διακυβέρνηση και εκδόσεις Πατάκη. Θα μιλήσουν η βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, ο δικηγόρος διαμεσολαβητής Χάρης Λαζάνης, ενώ την συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Παπαδόπουλος. Η Λούκα Κατσέλη ανέφερε ότι στόχος του βιβλίου είναι να απαντήσει σε μεγάλα βασανιστικά ερωτήματα, όπως αν θα μπορούσε να έχει αποφευθεί η κρίση και να μην μπούμε στα μνημόνια με την ακραία λιτότητα. Τελικά, αναρωτήθηκε τι ρόλο έπαιξαν τα πρόσωπα, έχουμε βγάλει άραγε συμπεράσματα από όλα όσα συνέβησαν. Και θα χαρώ πολύ να συνομιλήσω με όσους ενδιαφέρονται να έχουν μια αίσθηση της δικής μου άποψης για τα τεκτενόμενα τα προηγούμενα 10 χρόνια. 10 χρόνια που σφράγισαν την ζωή πολλών συμπολιτών μας, όλων θα έλεγα, που άφησαν ένα αποτύπωμα πολλές φορές πραγματικά οδυνηρό για πάρα πολλές χιλιάδες οικογένειες, και από την οποία αυτή την εμπειρία πρέπει να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα. Και ελπίζω αυτό το βιβλίο να είναι συμβολή στον αναστοχασμό, στον δημόσιο διάλογο, έτσι ώστε να μην ξαναέχουμε μια άλλη κρίση στο μέλλον, επαναλαμβάνοντας τα σφάλματα του παρελθόντος. Επειδή πολλοί με ρωτάνε ποιος είναι ο στόχος του βιβλίου, θα έλεγα ακριβώς αυτός. Ο στόχος είναι να απαντήσει σε μεγάλα βασανιστικά ερωτήματα, τα οποία είχα και εγώ και εξακολουθώ να έχω και νομίζω ότι έχει κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα. Η χώρα μας θα έχει εκ νέου ζητήματα σοβαρά να αντιμετωπίσει στα οικονομικά της δεδομένα, ενώ την ίδια ώρα έτσι μας κρίσει και στα εθνικά μας ζητήματα. Θέματα. Δηλαδή, από όπου και να το πιάσουμε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η δική σας εικόνα. Κοιτάξτε, το βασικό αίτιο της κρίσης του 2010, το οποίο πιστεύω ότι δεν έχει λυθεί και θα το ξαναβρούμε μπροστά μας εάν δεν κάνουμε αυτά που απαιτούνται, είναι η παραγωγική αποσάθρωση της χώρας. Όταν έχεις ένα παραγωγικό έλλειμμα, δεν έχεις αξιοποιήσει τα συγκριτικά σου πλεονεκτήματα στον αγροτοδιατροφικό τομέα, στην κτηνοτροφία, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις πιο τεχνολογικά ανεβαθμισμένους κλάδους και δεν έχουν υλοποιηθεί οι επενδύσεις που πρέπει, γρήγορα ή αργά γίνεσαι έρμεο στις ορέξεις των αγορών. Και αυτό έγινε το 2010. Η παραγωγική αποσάθρωση είχε ξεκινήσει ουσιαστικά από τη δεκαετία στα μέσα της δεκαετίας του 80, εξακολούθησε, στηρίξαμε ένα καταναλωτικό μοντέλο στη βάση κατανάλωσης ιδιωτικής και δημόσιας και κατασκευών και κατοικιών μαζί με τα εξοπλιστικά και δεν προσέξαμε όσο έπρεπε την ανταγωνιστικότητά μας, την παραγωγική μας βάση. Και δυστυχώς αυτό το πρόβλημα, παρά τα 10 χρόνια μνημόνιο και μεταρρυθμίσεις, δεν το έχουμε αντιμετωπίσει. Και είναι στη βάση του οικονομικού προβλήματος της χώρας. Και χρειάζονται διαρθρωτικές αλλαγές. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο πάλι το βρίσκουμε μπροστά μας, είναι ότι πώς υλοποιείς ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα. Δεν είμαστε καλοί στην υλοποίηση, δεν μπορούμε να οργανωθούμε για την ανάπτυξή μας. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιστρέψουμε την διαδικασία εφαρμογής, δηλαδή να ξεκινήσουμε από κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω προς τα κάτω. Δεν αρκούν οι οριζόντιες μεταρρυθμίσεις ή τα οριζόντια μέτρα και οι κλαδικές προσεγγίσεις. Εγώ προτείνω και το προτείνω στο βιβλίο ότι πρέπει να ξεκινήσουμε σε επίπεδο κάθε περιφέρειας και να δούμε ποιες είναι οι 3-4 αναπτυξιακές παρεμβάσεις, επενδυτικές παρεμβάσεις σε επίπεδο τοπικό, το οποίο μπορεί να αλλάξει τη φυσιογνωμία. Ας πάρουμε την Ήπειρο. Τι χρειάζεται στον χώρο τον αγροτοδιατροφικό, στον χώρο της κτηνοτροφίας, σε άλλους χώρους. Πώς μπορείς να στηρίξεις τις παραγωγικές μονάδες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και λειτουργούν, τους συνεταιρισμούς, τι θεσμικά μέτρα χρειάζονται, πώς τα χρηματοδοτείς, τι
στελεχειακό δυναμικό χρειάζεσαι κτλ. Πολύ πιο οργανωμένα και πολύ πιο από κάτω προς τα πάνω από τις προσεγγίσεις που έχουμε τώρα, όπως παραδείγματος χάρη της έκθεσης Πισαρίδη κτλ, που είναι προσεγγίσεις όπως και οι προσεγγίσεις των 10 προηγούμενων χρόνων, από πάνω προς τα κάτω με οριζόντια μέτρα. Άρα πρέπει να οργανωθούμε για την ανάπτυξή μας και να πω και κάτι άλλο, ότι να αλλάξουμε και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση είναι οργανωμένη σε υπουργεία, όλες όμως οι επενδυτικές πρωτοβουλίες είναι, εμπλέκουν 3, 4, 5 υπουργεία μαζί. Άρα πρέπει να σκεφτούμε τρόπους οι οποίοι να είναι διυπουργικές επιτροπές, αλλά ανάλογα με το αναπτυξιακό πρόγραμμα το οποίο συζητάμε, το οποίο εμπλέκει και την κεντρική κυβέρνηση και την περιφέρεια που είναι υπόλογη για την ανάπτυξη και το τοπικό επίπεδο, και να υπάρχουν υπεύθυνοι. Εάν δεν υπάρχει κάποιος ο υπεύθυνος για την υλοποίηση, δεν υπάρχει λογοδοσία και παρακολούθηση, δεν έχουμε αποτελέσματα. Και αυτό είναι το τρίτο πρόβλημα που βλέπω.